βιβλίο εδώ από τον Κώστα τον Γκιόκα για το εργατικό κίνημα στη δεκαετία του 1960 στο Λάβριο. Είναι αυτό που είχαμε κάνει την ταινία. Ναι, ένα βιβλίο περικοπημένο τα προβλήματα, τα οποία τα ξέρετε, τα αναφέραμε πριν, αλλά έπειτα από τα προβλήματα της προσβάσιμης φροντίδας υγείας, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στην πρώτη γραμμή και ευχαριστούμε και για ερωτήσεις που έχουν γίνει στην Κομμουνιστική. Είναι δύο βιβλία που αφορούν τη λειτουργία της Ιταλικής εταιρείας και τη σύνδεσή της με την κοινωνία της περιοχής. Είπαμε να σας τα δώσουμε, ξέρουμε ότι η μελετάτη διαβάζεται, είναι σημαντικά στα αρχεία. Είναι της κυρίας Μαρκουλή, έχει μέσα και αφιέρωση μέσα, δεν μπορούσε η Γιάννη εδώ σήμερα. Να δώσετε τους χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται στην πόλη. Να ευχαριστήσουμε γενικότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα για την ακαλάτευτη στάση στο πλευρό των εργαζομένων του λαού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εμείς βέβαια παρακολουθούμε τη δράση του Εργατικού Κέντρου και των μαζικών φορέων της περιοχής. Έχετε κάνει πραγματικά μια τεράστια δουλειά κινητοποίηση του λαού για όλα τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής. Εμείς, όπως σας ενημερώσαμε, σήμερα ήρθαμε εδώ για να αναδείξουμε κυρίως το πρόβλημα και την άμεση αναγκαιότητα που υπάρχει για να φτιαχτεί δημόσιο γενικό νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας μεγάλης και σημαντικής περιοχής και βεβαίως να είναι πλήρως εξοπλισμένο με γιατρούς, με νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων, με εργασιακές σχέσεις ανθρώπινες, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της πρόληψης, της περίθαλψης και της αποκατάστασης των ασθενών. Και ταυτόχρονα βέβαια, μαζί με την ανάγκη του Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου, πρέπει να υπάρχει και αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα, που όπως και εσείς καταγγέλλετε επανειλημμένα και κινητοποιήστε γι' αυτό, ουσιαστικά βρίσκεται υπό πλήρη κατάρρευση η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας, που καλύπτουν και εδώ στο Λάβριο, για παράδειγμα, μια τεράστια περιοχή. Δεν καλύπτουν μόνο το Λάβριο, καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή με πάνω από 40.000 κατοίκους και βέβαια για όλη την Ανατολική Αττική που μιλάμε για όλα τα κέντρα υγείας και το Δημόσιο Νοσοκομείο καλύπτει 500 και πάνω χιλιάδες ανθρώπους, μισό εκατομμύριο κατοίκους δηλαδή, και με μια περιοχή που έχει μεγάλη βιομηχανία, έχει τέτοιες υποδομές, έχει αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο, έχει δύο λιμάνια, έχει αγροτικές καλλιέργειες, αγροτική παραγωγή, έχει επίσης πολλούς μετανάστες πρόσφυγες και όλα αυτά συνιστούν, πώς θα βάζουν επιτάπητο στο ζήτημα ότι είναι προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς το κράτος, όπως ξέρετε, σε αυτό το σύστημα θεωρεί κόστος τη δημόσια υγεία, θεωρεί κόστος την προστασία του λαού, δεν το έχει στις προτεραιότητές του και από αυτή τη σκοπιά ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη, για τα καπιταλιστικά κέρδη, για τα κέρδη των λίγων και από εκεί και πέρα για απειρή μειχθήτω. Να πληρώνει μόνο ο λαός και για την υγεία του και για τα πάντα. Και αν δούμε ότι εδώ στην περιοχή, εκτός από αυτό το τεράστιο πρόβλημα της υγείας, των υποδομών που χρειάζεται, της συντήρησης των κτηρίων, της πρόσληψης προσωπικού, της αποκατάστασης με ιατρικό τεχνικό εξοπλισμό που μπορεί να γίνει, υπάρχουν και μια σειρά άλλα προβλήματα με την παιδεία των παιδιών μας, σχολική στέγη, με ελλείψεις σε καθηγητές, σε δασκάλους, σε νηπιαγωγούς, σε παιδικούς σταθμούς, οι ελλείψεις που υπάρχουν επίσης σε άλλες υποδομές. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μεταφορές. Οι εργαζόμενοι, δημόσιες μεταφορές φτηνές που να μπορούν να μετακινούνται και συχνές και να διευκολύνουν. Μας έλεγαν τώρα στο κέντρο υγείας, οι γιατροί αναγκάζονται να φεύγουν γιατί όλο το μισθό που παίρνουν με 12ωρη δουλειά και πλέον, όχι 8ωρο και 7ωρο, αυτά τα έχουν ξεχάσει, με τέτοιες σχέσεις εργασίας εξουθενώνονται, αναγκάζονται και οδηγούν μια ώρα εκτός από την απόσταση και 2 ώρες αποστάσεις με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο κλπ. Να έχει φτάσει στα ύψη και να πληρώνουν από την τσέπη τους. μια μετακίνηση που έπρεπε να λύνεται από το κράτος. Και μαζί με άλλα προβλήματα φυσικά, όλη η Αττική, ξέρετε, η Ανατολική Αττική έχει το πρόβλημα του αποχετευτικού δικτύου που δεν είναι λυμένο και άλλα ζητήματα τα οποία κάνουν ένα πρόβλημα, το μεγενθύνουν και δημιουργούν ζητήματα στις λαϊκές οικογένειες, γιατί αυτές τα πληρώνουν. Και από πάνω μας ζητάνε να πληρώνουμε και φόρους και να φοραπαλλάσσουν τους μεγάλους, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους κλπ. Γι' αυτό λέμε, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και έρχονται διάφοροι εδώ, μάλιστα μόλις ανακοινώσαμε, εμείς δώσαμε στη δημοσιότητα που επικοινωνήσαμε μαζί σας και με το Κέντρο Υγείας ότι θα έρθουμε σήμερα, επικοινωνήσαμε από την προηγούμενη, Μεγάλη Τετάρτη, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και το δώσαμε στη δημοσιότητα, είδαμε ότι βάλαν περιοδίες και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο κύριος Τσίπρας προχτές, έλεγα τουλάχιστον θα πει μια κουβέντα, δεν είπε κουβέντα για τα τεράστια αυτά θέματα των λαϊκών αναγκών. Οι αναφορές του ήταν γενικά ψηφίστε με να ξανακυβερνήσω, όπως κυβέρνησε και δεν έλυσε ούτε το δημόσιο νοσοκομείο έφτιαξε, ούτε τα κέντρα υγείας στελέχωσε με προσωπικό, ούτε έλυσε τέτοια ουσιαστικά προβλήματα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και βουλευτής εδώ σήμερα το πρωί, μόλις είδε την ανακοίνωση ότι φτάνει το ΚΚΕ εδώ και ανακοινώνει ότι θα προτείνει στην κυβέρνηση, που θα βγει της Νέας Δημοκρατίας λέει, θα προτείνει να φτιάξει ένα σχέδιο σκοπιμότητας για τη δημιουργία του νοσοκομείου εδώ στην Ανατολική Αττική. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή. Ή ζήσε μάιμου να πας τριβίλη, όπως λέει και ο λαός μας. Ενώ τόσα χρόνια, 4 χρόνια κυβερνούσαν τώρα. Και πιο πριν, ξανά, πριν το ΣΥΡΙΖΑ πάλι ήταν η Νέα Δημοκρατία, με το Πασό και λοιπά, θα μπορούσαν να τα είχαν λύσει. Γιατί το νοσοκομείο πρέπει να έχει γίνει χτες. Όχι να λέμε ότι πρέπει να γίνει τώρα ή αύριο, ή να κάνουμε πάλι μελέτες επί μελετών. Ποια μελέτη? Υπάρχουν μελέτες. Υπάρχει αναγκαιότητα, πρέπει να γίνει το νοσοκομείο εδώ και τώρα, να ξεκινήσει. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ και βέβαια επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τυπικά από το Σάββατο ξεκινάει, θα πρέπει να ο ελληνικός λαός, εμείς απευθυνόμαστε και στους κατοίκους του Λαβρίου, της Ανατολικής Αττικής, έχουν πείρα με τον ένα βουλευτή που έχουμε εδώ στην Ανατολική Αττική, τον Γιάννη τον Γκιόκα. Έχει κάνει τεράστια δουλειά μέσα στο Κοινοβούλιο, με ερωτήσεις, με αναφορές, πιέζουμε, διεκδικούμε. Είμαστε στο πλευρό του Εργατικού Κέντρου και των άλλων οργανώσεων αυτοαπασχολουμένων, αγροτών, γυναικών κλπ. Νεολαίας, πολιτιστικών φορέων και άλλων συλλόγων και επιτροπών αγώνα που υπάρχουν εδώ για να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις μεγάλη δύναμη και διαφορετικό να έχεις μόνο 15 βουλευτές σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ζητάμε ο ελληνικός λαός να ενισχύσει τη δική του δύναμη, να γίνει δυνατός ο ίδιος ο λαός και ένα στοιχείο από αυτά είναι να γίνει δυνατό το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, για να μπορεί και στους αγώνες να είναι μπροστά και να παλεύει και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις περιφέρειες και παντού, όπου μπορούμε να προβάλλουμε, να αποκαλύπτουμε λαϊκά προβλήματα, να πιέζουμε, να διεκδικούμε, για να δεν υποτιμάμε τίποτα. Την παραμικρή κατάκτηση που μπορεί να έχει ο εργάτης, η εργάτρια, ο εργαζόμενος λαός, η λαϊκή οικογένεια, εμείς τη διεκδικούμε και την παλεύουμε και μέσα στην Βουλή και παντού. Και αυτό θα κάνουμε. Αλλά δώστε μας τη δύναμη έτσι ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε το εργατικό λαϊκό κίνημα, να δυναμώσει ο λαός και η χώρα. Καμία επιχειρηματική δράση στην υγεία. Με βάση αυτό, με βάση και γνώμονα την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, το Εργατικό Κέντρο είναι συμμάχη μπροστά αυτή, στην πρώτη γραμμή και για τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία, αλλά και για άλλα ζητήματα, για την πυρηνική προστασία. Έχουμε δρυμούς στην περιοχή, τον αμυντικό δρυμό στο Σούνιο, τον οποίο και εκεί πέρα έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα με συμβασμούς εργαζόμενους που τελικά τους απολύσανε. Τους προασπιστήκαμε για να καθαριστούν τα δάση, να μην είναι μια έφρεκτη ύλη την περίοδο του καλοκαιριού. Άλλα ζητήματα, όπως τα ζητήματα των εργαζομένων του αεροδρομίου, οι οποίοι δουλεύουν με κάκιστες σχέσεις εργασίας, μήνα το μήνα κτλ. Και όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι στην πρώτη γραμμή και όπως είπατε, είμαστε εδώ εμείς στο εργατικό κίνημα, οι συνδικαλιστές στο Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία, να παλέψουμε στην πρώτη γραμμή για αυτά που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι των προσωπικών. Θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, τα προβλήματα δηλαδή που τέθηκαν και που το εργατικό κέντρο ηγείται σε αυτή την πάλη εδώ στην περιοχή. Αυτά είναι που πρέπει να συζητάνε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε αυτά πρέπει να κρίνονται και στην προεκλογική περίοδο και σε συνέχεια για το τι κάνουν μέσα στους αγώνες και μέσα στη Βουλή. Φυσικά θέλω να πω το εξής. Εμείς δεν υποτιμούμε, λέγοντας πριν ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, μίλησε μόνο για το σκάνδαλο με τον κύριο Γεωργούλη, ή άλλοι μιλάνε για τα σκάνδαλα με τις βίλες του ενός, με τις πισίνες του άλλου, με τις απάτες του άλλου, δεν σημαίνει ότι εμείς τα υποτιμούμε. Όλα αυτά εμείς έχουμε τοποθετηθεί. Είμαστε κάθετοι στο ότι πρέπει σε βάθος να διερευνούνται υποθέσεις κακοποίησης, ιδιαίτερα γυναικών, νέων παιδιών, σεξουαλικής παρενόχλησης, ζητημάτων κακοποίησης κάθε λογής. Και αυτό πρέπει να γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να καλύπτεται η πολιτική αυτών των κομμάτων που είναι ίδια, στην ίδια κατεύθυνση στα κεντρικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το τεράστιο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, της προστασίας του λαού μας, της πολιτικής προστασίας ή άλλα κεντρικά ζητήματα, να καλύπτονται μόνο με κάποια επιμέρους σκανδαλάκια ή από κάποια μεγαλύτερα σκάνδαλα σαν αυτά που ξεσπάνε κατά διαστήματα. Αυτά γίνονται μόνο για να ρίχνετε στάχτη στα πραγματικά προβλήματα στα οποία οι ίδιοι βαδίζουν στον ίδιο ντορό, έχουν τον ίδιο δρόμο και τον ακολουθούν. Και σε αυτό εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Όλα τα ζητήματα τα αναδεικνύουμε, αλλά ξεχωρίζουμε αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε για να αναδείξουμε. Και εδώ, στην Ανατολική Αττική, τα ζητήματα αυτά που θέσατε και αυτά που έλεγα και πριν, κυρίως για την ανάγκη της δημόσιας υγείας, του δημόσιου γενικού νοσοκομείου, της ενίσχυσης των κέντρων υγείας και όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τον λαό, πρέπει να επιληθούν, είναι επίγοντα ζητήματα.